Νίκος Αγγελίδης, δημοσιογράφος, υποψήφιος βουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, στον βόρειο τομέα της Αθήνας. Να μιλάμε στον Ενικό, κύριε Αγγελίδη. Θα κόψουμε το κύριο να μιλάμε στον Ενικό. Καλό μεσημέρι, Ενικό. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς όρισες στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ και το κόμμα. Πώς πάει ο αγώνας τώρα, έτσι, πώς το βλέπεις και από αυτή την πλευρά. Το έχεις ζήσει το πολιτικό κλίμα και ως δημοσιογράφος, τώρα και υποψήφιος. Εντάξει, είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα, κάτι το οποίο δεν το περίμενα. Πολύ τιμητική η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας να συμμετάσχω στην εκλογική διαδικασία ως υποψήφιος του κόμματος. Και έχει τρέξει πολύ τώρα, την εγκοϊδευόμαστε, με την γλώσσα έξω είμαστε, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εμείς ακολουθούμε μια διαφορετική τακτική. Πηγαίνουμε πόρτα-πόρτα, στα καφενεία, μαζευόμαστε με φίλους, με γνωστούς, στόμα με στόμα. Λέμε πράγματα τα οποία πολλοί γνωρίζουν και πολλοί θέλουν να μάθουν. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το κομμάτι της έτσι πιο άμεσης κοινωνικής επαφής και τριβής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί γνωρίζεις ανθρώπους, καταλαβαίνεις ακόμα περισσότερο όλα αυτά τα οποία λέει και το κόμμα και τα οποία βιώνουμε. Πάνω κάτω, παιδιά, είναι αυτά που λέγατε εσείς πριν, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, σαν να άκουγα το ίδιο πράγμα ουσιαστικά λέμε. Οπότε ξέρετε, στις κάλπες 21 του Μάη, έτσι. Σας το λέω τώρα όπως τα λέτε. Κάπου εκεί κλείνεται. Όχι, δεν θέλω τώρα, αστειεύομαι λίγο. Δεν πλάκα, ξέρω. Είσαι γνωστός για το χιούμορ σου, Νίκο. Ναι, ναι. Θέλω να πω ότι τα λέτε κι εσείς που σαν δημοσιογράφοι και μέσα από το ρεπορτάζ τα βιώνετε, τα ζείτε και σαν άνθρωποι κανονικοί που είμαστε. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας η οποία έχει γίνει πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Και αυτό που προτείνω εμείς ως ΚΚΕ είναι να αντισταθούμε σε αυτή την κατάσταση. Να μην έχουμε τα χέρια στις τσέπες, να μην το βάλουμε κάτω. Να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και να αποφύγουμε και όλους αυτούς τους σκοπέλους που υψώνονται και ορθώνονται μπροστά μας αυτές τις ημέρες και μέσα από τα μέσα ενημέρωσης και των πολιτικών λόγων των κομμάτων της εξουσίας. Εκβιαστικά διλήμματα ή σταθερότητα ή αλλαγή. Σταθερότητα δηλαδή, αν ακολουθήσουμε το δεδομένο και το μοντέλο της σταθερότητας που ισχύει μέχρι τώρα, μιλάμε για φτώχεια, έτσι. Ή αν ακολουθήσουμε το δεδομένο της αλλαγής, στα λόγια αλλαγή, θα ζήσουμε κάτι το οποίο το ζήσαμε στο παρελθόν και έφερε και τη σημερινή κατάσταση. Δηλαδή, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Η θέση του ΚΚΕ είναι και σταθερή και έχει να κάνει όχι μόνο με τις λαϊκές οικογένειες, με όλο τον κόσμο, φυσικά πλην των κεφαλαιοκρατών και όλων αυτών οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον αγώνα και τον υδρότα μας, και προσκαλούμε τον κόσμο να στηρίξει σε αυτές τις εκλογές το ΚΚΕ για να είναι μια σταθερή και δυνατή φωνή και εντός κοινοβουλίου, με περισσότερους βουλευτές, με μεγαλύτερα ποσοστά. Το έχει ανάγκη και το κόμμα και ο λαός αυτό. Και φυσικά αυτό συνεπάγεται ότι συνέχεια στους δρόμους, όπως γίνεται πάντα, θα βρισκόμαστε στο πλευρό των εργαζομένων, των ανθρώπων του μόχθου, των ανθρώπων της καθημερινότητας. Νίκο, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που το βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με αυτό που λέει ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας, να φτιάξουμε τέλος πάντων μία προοδευτική διακυβέρνηση με τα κόμματα της αριστεράς, να φύγει ο Μητσοτάκης, να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Εδώ λοιπόν προσπαθεί προφανώς να βάλει το δίλημα αυτό που είπες και από την άλλη μετά την κάλπη της 21ης Μαΐου, αν δεν σχηματιστεί η κυβέρνηση ή αν υπάρχει προοπτική τέλος πάντων με διάφορες μορφές, είτε με ανοχή είτε να συμμετέχετε σε μια τέτοια κυβέρνηση, να σας πει ότι κοιτάξτε να δείτε, πετάξαμε την ευκαιρία, άρα εσείς φταίτε που θα βγει ο Μητσοτάκης στις δεύτερες εκλογές. Σε αυτό τι απαντάτε εσείς? Α, το είπε ήδη ότι αν υπολείπονται 10 βουλευτές για παράδειγμα και το ΚΚΕ και άλλο ένα κόμμα είπε για το ΜέΡΑ25 δεν συνεισφέρουν προσφέροντας αυτούς τους βουλευτές, θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους. Ευθύνη για ποιο πράγμα? Γιατί δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε σε ένα μοντέλο το οποίο το αντιπαλεύουμε, σε ένα μοντέλο το οποίο είναι ο καπιταλισμός, το οποίο είναι η έχθρα απέναντι στη καθημερινότητα των λαών? Δεν μπορούμε φυσικά να έχουμε καμία συμμετοχή σε ένα σύστημα στο οποίο πιστεύουμε. Ούτε μπορεί να μας αναγκάσει ή εκβιάσει κάποιος να συμμετέχουμε σε κάτι τέτοιο. Τι λέμε εμείς λοιπόν? Λέμε ότι οτιδήποτε γίνεται πρέπει να περάσει μέσα από τα χέρια της λαϊκής εξουσίας. Δεν συμφωνούμε με το σύστημα που υπάρχει, το σύστημα το καπιταλιστικό, και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι κυβερνήσεις σήμερα είναι μέσα από το αστικό κράτος. Αυτό. Το αστικό κράτος είναι που υπηρετεί τον καπιταλισμό και αυτό είναι που δημιουργεί το πρόβλημα. Ρε, εσείς, Νίκο, είστε ξεκάθαροι στη θέση σας, αν μου επιτρέπεις. Από την άλλη, όμως, μπορεί κάποιος να αντιτείνει ότι μιλάμε για αρνητισμό από πλευρά σας. Γιατί αρνητισμό? Δηλαδή, όταν αντιμάχεσαι κάτι, πρέπει να το υποστηρίξεις για να μην πει ο κόσμος ότι έχεις μια αρνητικότητα.
πώς θα υποστηρίξουμε κάτι που είναι εντελώς διαφορετικό με την ιδεολογία μας? Να πάμε να πούμε και εμείς τα ίδια ψέματα στο λαό και αύριο μεθαύριο να είμαστε υπόλογοι απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι μας εμπιστεύτηκαν? Για ποιο λόγο? Για να πούμε ότι έχουμε μια δίθεν διακυβέρνηση προόδου και αριστεράς? Ποιας προόδου και ποιας αριστεράς? 57 αυξήσεις όχι μισθών, φορολογικές έγιναν επί εποχών ΣΥΡΙΖΑ και πολλά άλλα. Να θυμηθούμε, έτσι. Κατάργηση των απεργιών, νόμος Αχτσιόγλου. Πετσόκομα των συνταξιούχων, νόμος Κατρούγκαλου. Αυτή είναι η πρόοδος. Ξεπούλημα των δανειοληπτών, τρέχει ο κόσμος τώρα να σώσει τα σπιτάκια του, στα φαντς. Ξεπούλημα του δημόσιου τομέα, αεροδρόμια, λιμάνια, ΟΣΕ. Παράδειγμα, δυστυχώς, τραγικό, αυτό που έγινε στα Τέμπη. Και ένα δημοψήφισμα που έγινε όχι, ένα δημοψήφισμα που ήταν όχι και έγινε ναι, μέσα σε λίγες ώρες. Εδώ λοιπόν, Νικό, περιγράφεται μια κατάσταση, έτσι, που η κριτική και για τα δύο κόμματα, αλλά κυρίως για την κυβέρνηση και τα λοιπά, είναι πολύ σκληρή για την εικόνα που υπάρχει με τα δάνεια, τα funds, την πτωχοποίηση, την αγοραστική δύναμη, τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και όλα αυτά. Γιατί ο κόσμος όμως, μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε με τις δημοσκοπήσεις, θα δούμε και στις κάλπες, διατηρεί κόμματα τα οποία συντηρούν αυτή την κατάσταση που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα? Γιατί δεν υπάρχει μια πολιτική ανατροπή? Γιατί προφανώς, ανεξάρτητα από τους μηχανισμούς προπαγάνδας και τα λοιπά, ο καθένας βιώνει μια κατάσταση. Άρα αυτό δεν αλλάζει, το ξέρει. Γιατί δεν δημιουργούνται πλειοψηφίες τέτοιες ώστε να ανατραπεί αυτό που λέτε εσείς? Και αν αυτό που λέτε εσείς στην τελική, γιατί υπάρχει και αυτή η επιχειρηματολογία, είναι ρεαλιστικό σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο? Ναι. Ρεαλιστικό θα μου επιτρέψεις, Νίκο, να πω ότι είναι και έχει γίνει και στο παρελθόν και έχει υπάρξει. Έχουν υπάρξει σοσιαλιστικές κοινωνίες με μοντέλα όπου η παιδεία ήταν δωρεάν, η υγεία ήταν δωρεάν, ο αθλητισμός ήταν δωρεάν, όλος ο κόσμος είχε στο σπίτι του, δεν είχε καμιά ανησυχία και καμιά αγωνία αν θα έχει θέρμανση, αν θα έχει ζεστό νερό, αν θα έχει ηλεκτρικό φως κλπ. Τώρα στο άλλο κομμάτι, σίγουρα νομίζω ότι επιβάλλεται στο μοντέλο αυτό και ένα πολύ μεγάλο εκβιαστικό δίλημα από το κομμάτι που λέγεται μέσα ενημέρωσης. Ο κόσμος ο ίδιος, μέσα βλέπουμε και το καταλαβαίνουμε και το συνειδητοποιούμε. Ζει με ένα φόβο, σου λέει να φύγει η δεξιά για να έρθει η αριστερά. Και μετά έρχεται η αριστερά και σου λέει όχι αυτοί, γιατί αυτοί δεν έχουν καμία είδου σταθερότητα. Παιδιά, θα γίνουμε πάλι μπάχαλο και πάλι θα τρέχουμε. Αλλά η ουσία είναι ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος. Και νομίζω ότι αυτό το δρόμο είναι καιρός και ώρα να μπορέσει ο κόσμος να τον εμπιστευτεί. Να δώσει την ψήφο του στο Κουκουέ και να δει ότι εμείς αυτό που λέμε, δηλαδή ψηφίζοντας Κουκουέ, βγαίνει Κουκουέ. Ψηφίζοντας Νέα Δημοκρατία, προφανώς και βγαίνει Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζοντας ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρεις τι θα βγει, γιατί εδώ έχουν γίνει και τόσες τράμπες και τόσες αλλαγές. Βλέπεις μεταγραφές, λες και είναι ποδοσφαιρικές ομάδες και πολιτικοί οι οποίοι ουσιαστικά ήταν εκ διαμέτρου αντίθετοι στο παρελθόν. Τώρα συμπράττουν και συμμετέχουν με νέες μορφές ας πούμε προοδευτικής λύσης και τρόπων αντίδρασης στο σύστημα. Οι μεταγραφές αυτές δεν είναι τυχαίες και δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, για παράδειγμα το γεγονός ότι ο ίδιος ο Νικήτας Κακλαμάνης προωτήθηκε προχθές σε μια συνέντευξη στέλεχος σημαίνων της Νέας Δημοκρατίας με μεγάλη πορεία στο χώρο, να το πούμε αυτό. Είπε, τι λέτε ρε παιδιά, τα κόμματα εξουσίας δεν έχουν ουσιαστικές διαφορές. Ό,τι στείλαμε εμείς για να ψηφιστεί ως νομοσχέδιο, το 50% το υποστήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το 70% το υποστήριξε το ΠΑΣΟΚ. Το συνυπέγραψαν. Συνυπέγραψαν αυτά τα νομοσχέδια. Άρα καταλήγουμε σε αυτό που λέμε και νωρίτερα, ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαφορά από τη στιγμή που υπηρετείς ένα καθαρά αστικό μοντέλο διακυβέρνησης, δηλαδή τον καπιταλισμό, δεν θα έχει καμία διαφορά, γιατί θα σου πει ναι, μεν θέλουμε, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, αλλά δεν μπορούσαμε. Δεν μπορούμε. Είμαστε δεσμευμένοι απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε δεσμευμένοι απέναντι στο ΝΑΤΟ, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι που και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, και των εθνικών εξοπλισμών και της εξωτερικής πολιτικής και όλα αυτά. Δεν μπορείς να κουνηθείς, είσαι δεσμευμένος, είσαι αυτή τη στιγμή φυλακισμένος. Βέβαια, από την άλλη, Νίκο, υπάρχουν πολλοί που λένε ότι, ας πούμε, στο Ανατολικό Μπλοκ, όλες οι χώρες αυτές που έφυγαν από τον υπαρχτό σοσιαλισμό έκαναν τα δύνατα δυνατά για να μπουν σε αυτούς τους μηχανισμούς που είμαστε εμείς. Δηλαδή, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
βλέπουμε τι γίνεται. Άλλαξαν σελίδα, δηλαδή. Άλλαξαν σελίδα. Δεν άλλαξαν σελίδα, άλλαξε η πολιτική κατάσταση. Και η πολιτική κατάσταση για να αλλάξει είχε συμπράξει με τον καπιταλισμό. Και ήταν. Και είδαμε πώς έγινε μετά τον καπιταλισμό. Αλλαγή σελίδα είναι αυτό όμως. Αυτό λέμε. Και είδαμε και την κατάδεια αυτών. Δεν είναι αλλαγή σελίδα. Είναι καταβαράφρωση των όσων είχαν διεκδικήσει και νικήσει οι λαοί εκεί. Είδαμε τώρα, να σας πω κάτι, μίλαγα με τον Γιώργο τον Πομάσκη, τον συνάντησα την περασμένη εβδομάδα πρώτη φορά στη ζωή μου. Τον θαυμάζω πάρα πολύ για τη δουλειά του, νομίζω όλοι μας. Το προπονητή και, του Ντεντόγλου. Ναι, ναι, και υποψήφιος στο βόρειο τομέα, μαζί με εμένα, με το ΚΚΕ. Και μου λέει, μου περιέγραφε την πρώτη φορά, έχει γεννηθεί, έχει μεγαλώσει στη Βουλγαρία, τα ξέρουμε όλα αυτά, την πρώτη φορά που είδε ναρκωτικά. Είχε σοκαριστεί, ήταν πίσω από τον Πανελλήνιο και είδε κάποιους να κάνουν ναρκωτικά. Και είχε σοκαριστεί, έτρεμε. Αυτή την εικόνα μόνο θέλω να δώσω για το πόσο διαφορετικά ήταν τα πράγματα. Δεν ήταν τέλεια. Κανείς δεν λέει ότι ήταν τέλεια. Άξι, υπήρχε φτώχεια όμως και εκεί, σε εκείνες τις κοινωνίες, Νίκο, έτσι. Γιατί τώρα η φτώχεια δεν είναι ακόμα μεγαλύτερα από αυτό που απλώς το καπιταλιστικό σύστημα δίνει κάποια μερίσματα. Δίνει ένα τρόπο, ένα ευζήν τέλος πάντων εντός εισαγωγικών. Σε λίγους. Στο κεφάλαιο, στους εφοπλιστές, στους μεγαλοβιομήχανους. Και εμείς που τραβάμε και γυρίζουμε το γρανάζι. Μένουμε απλά να γυρίσουμε τον γρανάζ. Αυτό θέλουμε να αλλάξουμε. Τώρα, Νίκο, επειδή εσύ έρχεσαι, όπως μας είπες, σε επαφή με κόσμο καθημερινά, ποια είναι η αντιμετώπιση που έχεις και ποιο είναι το σημαντικότερο ζήτημα που σου θέτουν? Είναι πολύ θετική η αντιμετώπιση. Πηγαίνοντας στα μαγαζιά, χτυπώντας πόρτες, δεν έχουμε αντιμετώπιση. Και μάλιστα, προχτές πήγα σε ένα μαγαζί με παρφούμ και τέτοια έτσι ήδη. Τέτοια και μου λέει εκεί η κοπελιά που ήταν στα νου, μου λέει: ξέρετε, είχαν έρθει προχτές εδώ κάποιοι, να μην πω από άλλα κόμματα τέλος πάντων, μου είπε ένα συγκεκριμένο κόμμα, και ήταν εδώ πελάτες και τους έδιωξαν κακήν κακός. Δηλαδή, ήθελα να πω ότι αυτό που είπε και ο Νίκος νωρίτερα, ότι κάτι που δεν φαίνεται να αποτυπώνεται μέχρι τώρα στις δημοσκοπήσεις, έξω βλέπουμε ότι γίνεται. Άρα, μην μας προκαλέσει καμιά μεγάλη εντύπωση αν το αποτέλεσμα που θα δούμε σε αυτές τις εκλογές σε 13 μέρες από σήμερα θα είναι τελικώς πολύ διαφορετικό από αυτό που περιμένουν κάποιοι και πολύ διαφορετικό από αυτό που μας λένε και μας επιβάλλουν ενδεχομένως μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Μάλιστα. Νίκο, να πούμε κλείνοντας ότι είναι γνωστή η πορεία σου στη δημοσιογραφία. Να θυμίσουμε, γιατί ξέρω ότι παρόλα αυτά θέλεις τις θέσεις του κόμματος να μας πεις, αλλά δύο κουβέντες για σένα δεν μπορούμε να μην πούμε. Πολλά χρόνια ανταποκριτής του Α στις ΗΠΑ, μέσα στο σύστημα το καπιταλιστικό, έζησες Νίκο. Στην καρδιά του συστήματος. Στην καρδιά του συστήματος, στη Νέα Υόρκη, πολλά χρόνια. Και αμέσως μετά βεβαίως έδωσες μεγάλο αγώνα για το μαύρο της ΕΡΤ μέσα από την ΕΡΤ Open. Και το θυμόμαστε όλοι όταν έβγαινε ένα δελτίο ειδήσεων της κρατικής τηλεόρασης έξω από το δρόμο στη Λεωφόρο Μεσογείων. Ήμασταν εκεί. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Νίκο, καλή δύναμη. Τώρα. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Συγκινήθηκα, ευχαριστώ πολύ. Με πολλούς αγώνες.